της τελευταίας 20ετίας μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο, που φέρεται να δωροδοκήθηκε για να υπογράψει μία σύμβαση, εν προκειμένου την σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ με τη Siemens. Όμως ούτε αυτός θα δικαστεί για δωροδοκία, γιατί έχει παραγραφεί το αδίκημα, θα δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το 1998 και το 2000 κατέληξαν στον κύριο Μαντέλη 450.000 γερμανικά φράγκα από τα μαύρα ταμεία της Siemens. Έτσι. Τα δύο εμβάσματα μπήκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, όπου υπήρχε το ψευδώνυμο Ρόκος. Αποδείχθηκε ότι ήταν ο κουμπάρος του κυρίου Μαντέλη και στη συνέχεια κατέληξαν σε εκείνον. Ο κύριος Μαντέλης υποστηρίζει ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι δωροδοκία. Επρόκειτο για μια προεκλογική του βοήθεια από την εταιρεία την Siemens. Ωστόσο, αυτό θα κληθεί να το αποδείξει και στο δικαστήριο. Θα έχει 4 συγκατηγορουμένους, τον κουμπάρο του, έναν πρώην συνεργάτη του, μια εφοριακό που ήταν παρένθετο πρόσωπο και ένα πρώην στέλεχος της Siemens, που αυτός θα δικαστεί για δωροδοκία. Μια χορηγία, λέει ο κ. Μαντέλης, η οποία βεβαίως δεν είχε δηλωθεί ποτέ.